Μαρία, να πούμε ότι ισχύει το ίδιο μέτρο που ισχύει και σε όλα τα καταστήματα, ότι μπαίνουν συγκεκριμένα άτομα μέσα στον χώρο, ναι, ανά τα τετραγωνικά και του συγκεκριμένου καταστήματος. Οι υπόλοιποι λοιπόν περιμένουν έξω, όπως καταλαβαίνεις. Σε σειρά προτεραιότητας όμως και με απόσταση μεταξύ τους θα έπρεπε να περιμένουν. Είναι πάρα κάτι που πολύ στην συγκεκριμένη τράπεζα που βρισκόμαστε δεν συμβαίνει ακριβώς. Είναι πάρα πολύ, είναι συνοστισμένοι, δεν κρατάνε καν τη στοιχειώδη απόσταση. Βλέπεις ειδικά εδώ στην είσοδο με την εικόνα που σας δίνει και ο Γιάννης ο Κούβαρης. Είναι όλοι ο ένας πάνω στον άλλον, σχεδόν αγκαλιά ο ένας με τον άλλον. Δεν τηρούν κανένα μέτρο πρόληψης και κανένα μέτρο προστασίας. Έχει επικρατήσει και ένταση για την σειρά του καθένα, α ποιος θα μπει πρώτος μες στην τράπεζα κτλ. Τι περιμένουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μετρητά. Να πάρουν τις συντάξεις τους θέλουν να δουν και να πάρουν ενδεχομένως και μετρητά, Αντώνη. Θέλουν να εξυπηρετηθούν από τα ταμεία της τράπεζας, από μέσα από το κατάστημα, είτε από τα γραφεία. Τώρα ναι, άλλοι για τη σύνταξή τους, άλλοι για να πάρουν μετρητά στα χέρια. Δεν εξυπηρετούνται όλοι από το μηχάνημα αυτή τη στιγμή. Εδώ περιμένουν λοιπόν να μπουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό χρήστων των ανθρώπων. Για μισό λεπτό, Μαρία, αν θες να, γιατί μας μιλάει μια κυρία. Ναι, βεβαίως. Για πείτε μας. Να πληρώσουμε εφορία και τα υπόλοιπα. Να πληρώσετε την εφορία. Δεν μπορούμε να πάμε. Αυτή τώρα η εικόνα σας βλέπω και φωνάζετε τόση ώρα και λέτε ότι πρέπει να είστε πιο αραιά. Ναι, δεν βλέπετε. Εγώ δεν πάω εκεί. Εγώ πάω στο αυτοκίνητό μου. Οι περισσότεροι, που βλέπουμε. Και στον κύριο Αυτιά, πείτε να. Ναι, θα το μεταφέρουμε και στον Γιώργο. Να σου πω, Αντώνη, οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπουμε εκεί εντωμεταξύ είναι άνθρωποι που πρέπει να προστατευτούν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Οι περισσότεροι είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, όπως βλέπουμε, αλλά δεν φαίνεται να έχει φτάσει το μήνυμα από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν ακόμα και τώρα, με απαγόρευση κυκλοφορίας, με τον Τζιόδρα να λέει ότι είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο αυτής της πανδημίας, βλέπουμε αυτές τις εικόνες έξω από τις τράπεζες, πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όλα αυτά. Οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτά. Εδώ βλέπετε όμως ότι παρά το γεγονός ότι μας βλέπουν τόση ώρα να επισημαίνουμε τον κίνδυνο και να εξηγούμε τι είναι το πρόβλημα. Εντωμεταξύ υπάρχει και βλέπετε ότι δεν πτωούνται. Μιλάει ο ένας μπροστά στον άλλον, όπως βλέπουμε εδώ, Χρήστο. Εντάξει, είναι απίστευτο, έτσι. Τι θέλω να πει ο κύριος στο Κουβούκλιο με την άλλη κυρία. Είναι απίστευτο που βλέπουμε εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Μη φωνάζεις, μη σου σκάσω καμία. Α, καλά. Εντάξει, έχει ξεφύγει από ό,τι φαίνεται η κατάσταση. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει εκεί πέρα να υπάρξει και κάποιο συντονισμό με κάποιο τρόπο, ώστε να δοθεί το μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν μπορούν να παραμένουν εκεί. Δηλαδή, όσο περνάει η ώρα, Αντώνη, βλέπουμε ότι γίνονται και περισσότεροι. Ναι, βγαίνει ένας υπάλληλος εδώ από την τράπεζα που τους λέει: σας παρακαλώ για την δική σας υγεία, κρατήστε τις αποστάσεις. Ωστόσο, ναι, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος υπάλληλος security που να τους λέει να μείνουν σε απόσταση. Βγαίνει ένας άνθρωπος από την τράπεζα, βάζει λίγους μέσα, επιστρέφει στο γραφείο του και αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται από την ώρα που άνοιξε η τράπεζα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν έχει υποθεί βεβαίως από κάποιον υπάλληλο εκεί ότι πρέπει να τηρούν αποστάσεις κλπ. Ή να ληφθεί κάποιο άλλο μέτρο, δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό. Αυτό που βλέπουμε τώρα, Χρήστο, εδώ, είναι ο πιο εύκολος τρόπος μετάδοσης του ιού.